Κάτι έλεγε για προσοχή. Προσοχή έλεγε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, αναλόγως τι ώρα μας βλέπετε. Βρισκόμαστε στην κολονία της Γερμανίας, μία από τις αγαπημένες μου πόλεις στη Γερμανία και πιστέψτε με, έχω πάει σε πάρα πολλές. Σχεδόν σε όλες έχω πάει. Στο σημερινό επεισόδιο θα παρκάρουμε στο κέντρο της πόλης και θα κάνουμε ένα περίπατο. Θα πάμε στο Globetrotte, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα outdoor καταστήματα στον κόσμο. Ίσως, δεν ξέρω. Αν όχι, το μεγαλύτερο είναι τότε σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα. Μόλις μπήκαμε στην κολονία, σε 24 λεπτά θα παρκάρουμε. Θα σας δείξω μερικά αποσπάσματα από το αυτοκίνητο και τα υπόλοιπα σε περίπατο. Η ώρα είναι 5:24. Στην Ελλάδα λέει 6:24 το ρολόι και 25. Εδώ. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι 5:30. Η μέρα είναι... Πέμπτη. 29 Αυγούστου. Σε 2-3 μέρες μπαίνουμε στο φθινόπωρο και η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει πέσει ο ήλιος, επιμένει ζέστη. Μιλάμε για πολύ ζεστό κλίμα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Εγώ είμαι κάτοικος Ελλάδας, απλά είμαι περαστικός, επισκέπτης. Παρ' όλα αυτά, θα σας κάνω μια ξενάγηση. Το βίντεο θα έχει να κάνει ψιλοχήμα, δηλαδή ότι βρίσκω μπροστά μου. Δεν είναι οργανωμένη ξενάγηση, είναι casual, απλή. Θα δείτε ότι θα βλέπω κι εγώ. Δεν θα ρωτήσω κόσμο πού να πάω. Θα πηγαίνω με την καλή μου την διάθεση, όπου νομίζω εγώ ότι εκείνη τη στιγμή ότι είναι καλά. Κολονία, η αγαπημένη μου πόλη της Γερμανίας, γιατί είναι και το Globetrotte εκεί. Όχι γι' αυτό. Είναι σε πολύ ωραίο σημείο, πολύ δυνατό. Κοντά στο Düsseldorf, Duisburg, Frankfurt, Βόνη, Oberhausen. Όλα είναι εδώ. Ίσως από την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Γερμανίας, με τόσες πόλεις περιτριγισμένες, όλες μαζί. Δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια είναι όλες οι πόλεις μαζί. Μπορεί να είναι σαν την Αθήνα, άμα τις υπολογίσω ότι είναι όλες ενωμένες. Εδώ γίνονται τα πάντα. Στη Γερμανία τα πιο πολλά πράγματα γίνονται εδώ, εργοστάσια, εκθέσεις. Σε αυτή την περιοχή ζουν πάρα πολλοί Έλληνες, ειδικά στο Düsseldorf, πάρα πολύ. Στο σημερινό επεισόδιο θα είμαστε στην κολονία και στο επόμενο, ίσως το μεθεπόμενο, δεν ξέρω πότε, θα είμαστε στο Düsseldorf. Στο προηγούμενο επεισόδιο ήμασταν στο Μάινχάιμ και κάναμε μια βόλτα πάλι έτσι στην τύχη, χωρίς να γνωρίζουμε που πάμε πολύ. Τη βαθμολογήσαμε κιόλας. Είχε μια πολύ ωραία βαθμολογία το Μάινχάιμ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε, παιδιά, στην είσοδο, εδώ μπαίνουμε στο κέντρο. Εδώ έχει πάει κάτι ωραία κτίρια, έτσι περίεργα. Προσπαθώ να θυμηθώ πού αλλού είδα τέτοια κτίρια. Κάπου είδα στην Ασία, έτσι. Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη, ίσως.
Λοιπόν, αυτός ο ποταμός είναι... Ποιος ποταμός είναι? Γι' αυτό έκανα zoom out. Δεν μου γράφει ο χάρτης. Ο Δούναβης θα είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος είναι. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Θα προσπαθήσω να σας δίνω. Ρήνος. Ο Ρήνος. Ποταμός. Μεγάλος. Μας μαλώσουν τώρα που είπες Δούναβης. Μαγδά. Άμα μπήκε ο άλλος τώρα να δει μαθήματα γεωγραφίας, δεν μπήκε. Βόλτα να κάνει και να... Ναι. Είναι 2.500 μακριά από το σπίτι μου, δηλαδή Ήμαρτον. Έχω πάει σε 500 μέρη, δεν μπορώ το θυμηθείς από ονομασίες. Θες να πάω στον Κλόπετρο χωρίς GPS. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, τον Κλόπετρο με ενδιαφέρει. Έχει καραβάκια που μπαίνεις μέσα και πίνεις το ποτό σου, κάνεις βόλτα στο ποτάμι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, δεν υπάρχει γερμανική πόλη που να μην έχει ένα ποτάμι μέσα. Όλη η Ευρώπη ποτάμι. Ξέρεις τι γίνεται, θα σας πω τι γίνεται. Όλες οι πόλεις χτιζόταν στα ποτάμια γιατί μετακινούσαν εμπορεύματα. Ναι, ναι. Δηλαδή το ποτάμι είναι πλάς. Δεν ναι. Μπορεί δηλαδή να χτιστεί μια πόλη μεγάλη και να δει το ποτάμι 10 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχουμε μια καθυστέρηση, παιδιά. Μεγάλη. Μισή ώρα τώρα εδώ πέρα. Η Γερμανία με ελληνικό καιρό, παιδιά. 31 βαθμούς. 31 βαθμούς. Χθες το βράδυ ήμασταν... Ήμασταν σε ποια περιοχή, κάτσε. Στο Μάινχαϊμ. Πριν το Μάινχαϊμ. Και το βράδυ βγήκα στο μπαλκόνι. Μιλάμε τέτοια ζέστη. Μία η ώρα το βράδυ έβραζε ο τόπος. Ίδρωνε το μαλλί μέσα, δηλαδή. Από έξω ήταν το μαλλί. Από έξω ήταν ξερό και μέσα είχε υγρασία όλο το κεφάλι από την υδροτήλα. Έκανα δύο φορές μπάνιο στη Γερμανία. Τέλη Αυγούστου. Και πέρυσι το χειμώνα ήμουν στο Στουτγκάρντι. Σε κάποια φάση το βράδυ πάλι στο μπαλκόνι στο χοτέλ έβγαινα χωρίς μπουφάν βράδυ, Ιανουάριο. Δηλαδή η Γερμανία δεν είναι η παγωμένη που δεν έχει καλοκαίρι και το χειμώνα έχει πολικές αρκούδες. Ο καιρός είναι μια χαρά. Απλά δεν είναι σταθερός, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να έχει μια εβδομάδα καλοκαίρι και μια εβδομάδα μετά να είναι χάλια, να βρέχει συνέχεια. Ενώ ο ελληνικός καιρός, λες είναι καλοκαίρι, ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι χειμώνας, ξέρεις τι να περιμένεις. Εδώ έχει ένα σωλήνα, δεν ξέρω καθόλου τι μεταφέρεται μέσα από αυτό το σωλήνα. Πανέμορφα, έτσι. Πάρα πολύ, ναι. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι με την κίνηση. Λύθηκε. Καθυστέρηση, μεγάλη. Μικρό προβληματάκι, είπα. Δέκα λεπτάκια καθυστερήσαμε. Δεν είναι τίποτα τα 10 λεπτά σε μια πόλη. 10 λεπτά καθυστερήσαμε. Και 53 θα φτάσω. Δεν καθυστερήσαμε 20 λεπτά. Ούτε 10, 5 λεπτά. Αλήθεια, πώς νόμιζα εγώ. Sorry τότε. Νόμιζα ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Κολονία, ζωντανή πόλη έτσι, έχει ψωμί εδώ πολύ.
Θα πάμε απογευματινή βολτίτσα. Εδώ, 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 εδώ. Take the next right onto Glockengasse, then turn left onto Offenbachplatz. Λοιπόν, δεξιά. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, βάλω το πω δεξιά. Δεξιά. Μαγάδα, εκεί θα πας, στο πεζό. Ωραία. Όλα κουμπλέ. Turn left onto Offenbachplatz, then turn right onto Brüderstrasse. Ξαναγυρνάει από εκεί που ήρθε. Ναι, εντάξει, δεν μπορούσαμε να στρίψουμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Μπαίνουμε εδώ, σωστά, έτσι, σιγά σιγά, αρχοντικά. Και... Δεξιά. Βάζει φλάς. Turn right onto Brüderstrasse. Ας το να περάσει τον κύριο, ωραία, εντάξει, στρίψε. Liebe deine Stadt. Αγάπησε την πόλη σου. Αλήθεια. Ναι, ναι. Έναν άλλο δρόμο θυμάμαι που ερχόμασταν εδώ. Μπορεί να πάμε... Ήταν μια πλατεία. Ελπίζω να πάμε στο μαγαζί που θέλουμε. Ναι, ήταν μια πλατεία, μα θυμάσαι. Λοιπόν, δεξιά. Δεν είχαμε να σταματήσουμε. Μας πάει από πίσω, μάλλον. In 200 meters, turn left onto Am Alten Posthof. Μπορούμε να παρκάρουμε εδώ πέρα, γιατί μιλάμε για 200 μέτρα. Einfahrt, ευθεία το πάρκινγκ. Ωραία. Συγκλημένα τα πλακάκια είναι. Τι να κάνουμε κι αυτά. Παγωνιές, ζέστης. Έχεις βάλει τις κολονίες στο Globetrotter. Θέατρο. Eingang. Έχεις βάλει. Νομίζω έβαλα, ρε Σιμάγδα, ξέρω. Εγώ τώρα πού να πάω. Δεξιά, δεξιά. Α, εδώ τρώμε το σάντουιτς. Να, εδώ, εδώ. Α, ναι, ναι, δεν γίνεται. Κάνε λίγο πίσω, κάνε λίγο πίσω. Έλα, αλλά και αυτός εκεί πάει. Κάτσε λίγο. Εντάξει, συνήθηκα εγώ με τους ανθρώπους. Εδώ είναι το πάρκινγκ που θέλουμε, αυτό θέλουμε. Άλλες, εδώ που τρώμε. Μας εκεί είναι το τέτοιο. Άρα σε έφερε ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εδώ θέλαμε να έρθουμε. Μας έβγαλε... δεν χάσαμε χρόνο από την πίσω πόρτα. Εδώ θα πάρουμε... Εδώ θα πάρουμε το χαρτάκι. Εδώ πέρα παίρνεις το χαρτάκι. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, παιδιά. Δεν θα το πετύξω. Ναι, παίρνεις το χαρτάκι. Το σφράγγισε τώρα με το χρόνο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Είναι δεξιά. Εδώ είναι λίγο busy αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πάει ένας χρόνος από όταν ήρθαμε. Μπορεί και δύο. Πάρκαρε εδώ πέρα τώρα. Εδώ. Εδώ βάλε αλάρμ. Και πάρ το εσύ να το παρκάρεις. Λοιπόν, να το παρκάρει ο πιλότος εδώ. Μία κίνηση. Ο σοφέρ είναι καλός όσον αφορά την υπομονή. Ξέρεις, θα βγάλει χιλιόμετρα πολλά, ακούραστος. Φοβερή η Μάγδα, αλλά σε τέτοια πράγματα εγώ το έχω καλύτερα, γιατί είμαι λίγο πιο τολμηρός και το ξύνω πολλές φορές το αυτοκίνητο. Μάγδα, για κοίτα λίγο πίσω. Λοιπόν, μια γουλιά καφέ. Τα λάρβι δίνουμε και δεν χρειάζεται ούτε καν να γράψουμε το αυτοκίνητο. Ήμασταν τυχεροί που κάποιος βγήκε μόλις τώρα. Το Globetrotter είναι 3 λεπτά από εμάς μπροστά. Βγαίνουμε και από την έξοδο τη σωστή ή όχι.
Κυρίες και κύριοι, πολύ χαρούμενος που είμαι στην Κολωνία. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το Globetrotter. Δεύτερο επεισόδιο που βγάζω εδώ. Είναι και το κτίριο έτσι παραδοσιακό, το αγαπημένο μου κατάστημα. Παγκοσμίως. Ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί το αγαπημένο μου είναι στο Τόκιο. Εδώ μικρά, μπορεί να βλέπετε μικρά πράγματα. Κοίτα, καταβραστικά, να τους δείξουμε λίγο με το μαγαζί. Κοιτάξτε, outdoor. Με το... Οπό, πάνω. Οπό, ναι, γι' αυτό σου λέω, αυτό α, πάνω. Το έχεις στο zoom, sorry. Τώρα. Η πισίνα γιατί την έχει, να το πούμε, για να δοκιμάζεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και για ομορφιά. Όχι, όχι, κάνουν εκεί. Πάμε λίγο μία, πάμε λίγο. Είσαι έτοιμη? Πάμε. Δεν είπα πάμε, άμα είσαι έτοιμη ρώτησα. Έτοιμη είμαι πάντα. Μπορεί να πεις δεν είμαι έτοιμη. Όχι, καλέ. Πού είσαι? Κολωνία. Είναι καλό πράγμα αυτό ή κακό? Πολύ καλό, πολύ καλό. Έχει ένα κακό. Έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά, ρε παιδί μου. Η ώρα είναι 7 και οι πιο πολλοί έχουν βάλει λουκέτο. Leave it or take it. Έτσι είναι. Μα με τη ζέστη που έχουν εδώ στη Γερμανία, δεν μπορείς να βγεις και νωρίτερα στην αγορά. Καλά δεν λέω. Θα νομίζω ότι τους δουλεύεις, ε. Ναι, θα νομίζω ότι τους δουλεύω, αλλά πιστέψε με, δεν σας δουλεύω καθόλου. Τώρα δρόσησε. 7 η ώρα. Άλλο. Τι λέει, μαμά, που πας, καλά όλοι. Μια χαρά. Τώρα όμως έτσι πως περπατάμε, μπορεί να, να παραθλητιστούμε. Ναι, και να παραθλητιστούμε, να παραθλητιστούμε. Ναι. Και να είμαστε πολύ αθλητικοί. Και είπαμε να μην το παρακάνουμε και τόσο πολύ με τον αθλητισμό. Ναι, τώρα ρε εσύ. Είσαι φτωριά του. Έχω βάλει την κάμερα στο στήθος, να μην τρομάζει ο κόσμος. Ναι. Νομίζω ότι κάτι καρτάω. Ναι. Όλοι κοιτάνε τα χέρια μου. Λέει το επόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Φαίνεσαι εσύ και τρομοκράτης από την οποία. Φαίνομαι, δεν φαίνομαι, άμα έχεις τώρα στα χέρια. Και παιδιά, σας έχω τώρα βαλμένο στο... Τι βλέπουν τα ματάκια μου. Ναι, θα χτυπήσει, θα χτυπηθεί, θα χτυπηθεί. Ένα ψαράκι σάντουιτς. Ναι. Εγώ τώρα προβληματίζομαι άμα έκανα καλά που δεν πήρα το σακίδιο. Το σακίδιο υπάρχει και μπορεί να παραγγελθεί να έρθει στο σπίτι. Και απέναντι έχει και παγωτατζίτικο, θα γίνει νόρτιση και παγωτό. Κερνάω. Πάει το στομάχι, θα την εχθεί στην αέρα. Κερνάω, κερνάω, κερνάω. Τέλος, είπα, τελείωσε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην αγαπημένη πόλη του Travel Moto της Γερμανίας. Έχω πάει σε πολλές.
σχεδόν σε όλες. Ναι. Εδώ είναι η αγαπημένη μου. Ναι. Αισθάνομαι καλά. Μ' αρέσει πιο πολύ από την Düsseldorf εδώ. Πιο πολύ σ' αρέσει, ναι. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να μείνω. Ένα καλό σημείο. Είναι μεγάλη τόσο όσο. Ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Οικονομία καλή. Είναι αρκετά βόρεια όμως, Βασίλη. Τι λες εσύ, δεν είναι αρκετά βόρεια. Εντάξει. Είναι. Καλά. Ναι. Alles gut. Alles klar. Alles klar. Δεν πρέπει να κουμπάει το gimbal. Κουμπάει το gimbal. Όχι. Δεν ακουμπάει. Καθόλου. Θα σου πω εγώ άμα κουμπάει. Προχώρασε. Περπάτα κανονικά. Ναι. Μιλάμε θέλει, ξέρεις. Ναι, χιλιοστό. Ναι. Χιλιοστό, ναι. Αυτό δεν κοιτάω εγώ τώρα. Θα το κάνω εγώ να μην ακουμπάει. Άμα τραβήξω αυτούς τους σημάδες, συγγνώμη παιδάκια. Τώρα. Ναι, καλύτερα. Ας το λίγο τώρα. Να δω εγώ. Περπάτε, εγώ το βλέπω τώρα. Πλάι. Είναι καλύτερα αυτό. Ας το λίγο να πάρει τη φυσική του μορφή να δω. Γιατί έχει την τάση να επανέρχεται. Δεν ακουμπάει όμως, για λίγο, ξέρεις. Ωραία. Για πολύ λίγο δεν ακουμπάει. Λίγο έτσι αυτό είναι καλύτερα. Ξέρεις τι μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε εδώ κάτι, ανάμεσα στην οθόνη. Άμα αρκετά βάζω τα χέρια εδώ έτσι, κοιτά. Εντάξει, ναι. Την κρατά, μην τρομάζει ο κόσμος τώρα. Πολύ γκατζετάκιας, ε. Ναι. Είσαι εσύ ένας παιδάκι μου. Τι έχεις βάλει? Τίποτα. Έχω βάλει Άλστατ. Αλλά ο χάρτης έχει πάθει. Έλα να περάσουμε λίγο από εδώ. Ναι. Αυτά τα βλέπεις και στεναχωρούν τα πράγματα. Σαν να είμαι... Λοιπόν, μπροστά είναι η Apple. Μπροστά είναι η Apple. Ναι. Ένα κατάστημα έτσι, κινητών, το οποίο είναι, έχει όνομα καλό και είναι, έχει καλή μάρκα. Ξέρεις τη κολονία, γιατί μ' άρεσε η κολονία. Έχει ωραία την αγορά έτσι, όμορφα και αγαπημένα. Ναι. Και είναι τοποθετημένη σε σημείο στρατηγικό, ωραίο. Δηλαδή. Φραγκφούρτη, Düsseldorf. Τις έχεις αυθημερών τις πόλεις αυτές, πετάγεσαι. Ναι. Ξυπνάς το πρωί, σε μία ώρα, μία μισή, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, είσαι Φραγκφούρτη. Ναι. Δηλαδή. Σε μισή ώρα σε Düsseldorf, Duisburg. Mm-hmm. Όλα είναι εδώ, όλα. Mm-hmm. Εμπόριο εδώ, τα πάντα, ό,τι θες. Αυτοκίνητα να βρεις, εργαλεία, δουλειές, τα πάντα. Στις γύρω πόλεις, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτό είναι Apple. 2 ώρα. Εντάξει. Δεν το λες και μικρό. Ούτε και μεγάλο. Έχω δει και μεγαλύτερα. Έχω δει 4 ώρα Apple. Εσύ έχεις δει το σύνδιο. Α, αυτό το κατάστημα είναι ηλεκτρονικών.
Ναι. Έχουμε μπει σε τέτοιο κατάστημα. Τι ώρα κλείνει αυτό? Κοίταξε, να μην έχει κλείσει ακόμα, θα κλείνει στις 8. Που σημαίνει ότι το travel moto. Τι θα κάνουμε να πάμε εκεί τώρα? Λίγο να μπει. Δύο, θες κινητό, θες κάμερες, έχουμε απ' όλα. Ναι, ρε παιδί μου, λίγο να μπω, λίγο, να μπω θέλω. 8 η ώρα κλείνει, κάτσε να μπούμε. Δεν θα κόψουμε καμιά βόλτα τώρα έξω, μπούμε μέσα εκεί. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα και πάμε λίγο να δούμε λίγο τις κάμερες. Ο πρώτος είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, κατάστημα ψαγμένο, Media Mark είναι. Ναι. Απλά θέλω να ρίξω μια ματιά, μην τυχόν βρω κάτι που τα έψαχνα. Που... Α, εδώ είναι η κάμερα, δεξιά. Επειδή είναι η Γερμανία, κατάλαβες. Ναι. Και στη Γερμανία μπορεί να βρω κάτι πολύ ψαγμένο. Έχει τις handicam. Ποια είναι η 53άρα, δεν έχει σε προσφορά. Προσφορά. Ναι ρε φίλε, είναι ακριβές. Φωτογραφικές μικρές είναι. Ξέρεις τι, Αλφα, βγήκε μία καινούρια, μήπως την έχει εδώ, μήπως είναι αυτήν εδώ. ZV1. Για να τη δω λίγο αυτήν, φίλε. Μπορώ να την πάρω από εδώ. Terrible... Stabilization. Το μενού το έχει εδώ. Κάτσε να κλείσω λίγο εδώ. Γιατί... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε και μέσα στο μαγαζί. Είναι, έχει, σαν εξοπλισμό φωτογραφικό, έχει καλύτερα πράγματα. Έχει πράγματα. Mm. Από πού ήρθαμε? Δεν ξέρω. Λογικά από εδώ ήρθαμε, έτσι. Λογικά, πιστεύω. Ναι. Έχεις βάλει κάτι στο GPS? Δεν έχω βάλει τώρα, το έχω βγάλει αυτό που έκανα. Εντάξει, άστο, βγαλμένο. Τι ωραία δροσούλα. Θα κρυώσουμε σε λίγο. Λοιπόν, προχωρήσαμε λίγο. Είχα την κάμερα μέσα ανάποδα. Εδώ βλέπω κόσμο δηλαδή, αρκετό. Κάπου εδώ έχει και το North Face στο μαγαζί, θυμάσαι. Πού το πήρε το σακίδι αυτό? Το σακίδι το πήραμε από μαγαζί North Face. Στην Κολονία. Ήταν πολύ κοντά στο... Έξω από το τέτοιο ήταν. Πολύ κοντά από τον Global Water. Ναι. Αυτό το σακίδι που έχω τώρα. Δεν είχαμε πάρει. Έχω και εγώ το ίδιο. Τζαπαντάν, μισή τιμή. Μπήκα μέσα έτσι από περιέργεια να δω. Ναι, 60 και επειδή τα ξέρω εγώ ότι αυτά έχουν 90, ναι. 100 και 110 φτάσαν τώρα. Τα είχε 60 και λέω πιάσε δύο. Mm. Και σου λέω θες το ένα εσύ. Εγώ τα πήρα δύο. Θυμάσαι? Εγώ μπερδεύεσαι. Εγώ πήρα σακίδιο γιατί δεν είχα. Και μου λες άμα είναι τζαμπέ θα πάρω κι εγώ. Και πήρες κι εσύ. Εντάξει. Δεν μας τα μπερδεύει τώρα. Εντάξει. Κάνω λάθη. Ναι, από εδώ πάμε. Κόσμο εδώ φουλ. Χαμός γίνεται. Κάνω λάθη κι εγώ. Να τι να κάνω. Είμαστε.
μας λες τώρα, έτσι, ότι εμείς ζηλέψαμε, εσύ ζήλεψες. Ό,τι θες, εδώ, κολονία, ρε φίλε. Και το βράδυ τι θα γίνεται εδώ, φαντάζεσαι γενικά, σε αυτή την πόλη, σε κλαμπ και τέτοια. Ξέρεις τι παρατηρώ, ρε Βασίλη, ότι έχει τουρισμό, που λένε ότι δεν έχει τουρισμό η Γερμανία. Πόσους ρωτήσαμε, είτε σου ρωτήσαμε για κεντρικό δρόμο και αυτά, και μας είπαν είμαι τουρίστες. Μην μπερδεύεσαι, έρχονται με το αυτοκίνητο από δίπλα από Βέλγιο, μία ώρα. Α, ναι. Δεν έρχονται από την Ελλάδα. Ή... Ο Έλληνας δύσκολο θα φύγει να πάει αλλού. Ούτε από τον Καναδά θα έρθουν εδώ. Στην Ελλάδα θα έρθει όλος ο κόσμος. Δεν έχει τέτοιους τουρίστες. Εδώ τώρα η Ευρώπη, η κεντρική που πας με το παπί, πας και αλλάζεις χώρα. Ναι. Είσαι τουρίστας σε μισή ώρα. Από εδώ εγώ λέω να πάμε λίγο. Βλέπω κάτι εκκλησίες ψηλά, καμπαναριά και τέτοια. Ερημιά έχει εδώ, δεν έχει τίποτα. Καλά. Θες να πάμε, πάμε. Όχι καλέ. Απλά εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε λίγο, άμα βρω εδώ κάτι να πάρω... Παρασύνθηκα. Καραμελάδικο. Καραμελάδικο, ναι. Να τα δω λίγο. Ναι. Έχει μουσική και απομακρύνομαι λίγο εγώ. Να ξέρεις. Όχι, δεν βιάζομαι. Take your time. Νότιρε να ράς. Λάγξαμ. Είχα πάρει μια αλφαδέσμη με ζαχαρωτά. Αλλά εκεί δεν ξέρω, περίεργα. Που λες με τα σακίδια στο προηγούμενο επεισόδιο. Ένα σακίδιο ψαγμένο της PackSafe. Δεν το πήρα. Κάθομαι και σκέφτομαι πώς έπρεπε να το πάρουμε. Ξέρεις τι γίνεται. Ήδη έχω πολύ ψαγμένο τρόπο. Το πήγα να πω τώρα. Και μου φαίνεται ότι είμαι πιο ψαγμένος από αυτό που είναι να πάρω. Δηλαδή, τερματισμένο στο ψάξιμο το είχα από πριν. Ναι, με πιο απλά πράγματα. Ναι. Αυτά. Δεν είπα και σε λάθος. Α, εντάξει. Δεν είσαι καλά. Βλέπεις κανένα καλό μαγαζί να μπούμε μέσα. Όχι, όχι, δεν θέλω να μπω. Σίγουρα είναι καλό μαγαζί μέσα. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Middle house λέει εδώ. Middle house θα μπορούσα να μπω. Δεν έχει κανένα ψαγμένο μαγαζί που θέλω να μπούμε μέσα. Το middle house είναι ψαγμένο, έχει εδώ πίσω να πάμε. Λοιπόν, τελειώνει και η μπαταρία τώρα. Είναι στα τελευταία της και θα κλείσει και το επεισόδιο εδώ πέρα. Θες να πάμε να φάμε το noodle house. Να περπατήσουμε την άλλη πλευρά και να καταλήξουμε. Όχι, εγώ λέω να φάμε το ψάρι. Εντάξει. Ε? Αλλά ό,τι θες εσύ, γιατί εγώ είμαι πανφάγος, τρώω το πάντα. Πάμε στο ψάρι. Ε? Πάμε στο ψάρι. Το προτιμώ, αλλά δεν έχω πρόβλημα όμως, πραγματικά. Πάμε στο ψάρι. Εσύ δεν θες να με χαλάσει το χατήρι. Σου λέω δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στο ψάρι. Ναι, τι γίνεται όμως άμα δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ούτε εγώ. Ωραία, τότε πάμε στο ψάρι. Εμείς είμαστε προβλημάτιστοι. Πάμε στο ψάρι, ψάρι θέλω. Εμείς θα παρεξηγηθούμε, θα λέμε ένας εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, πες εσύ. Όχι, πες εσύ. Α. Εντάξει, ωραία. Δεν θέλω να σε χαλάσω χατήρι ποτέ, ξέρεις. Βάζω τους χάρτες, οι οποίοι δεν δουλεύουν. Μην γελάς τώρα, σε χαλάω χατήρι για συνέχεια. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Πώς είναι τα μεξικάνικα τα έργα, τα γλουτισμένα.
Maybe closed. Έχει κλώσει το Globetrotter. Δεν είμαι ευχαριστημένη με τους χάρτες. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Σε προηγούμενο επεισόδιο εγώ έλεγα μόνο Google Maps. Το ξέρω. Κάνε ένα update και εσύ μπορείς. 650 μέτρα λέει. Εκεί με μπούμε στο Globetrotter να πατήσω νόρτισε. Για να δω εγώ. Κάνε και εσύ ένα update τους Google Maps, μπορείς. Και κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν η βόλτα. Νόρτισε κλείνει στις 8, α, όχι, 8.30, εντάξει. Δεν πεινάνε μετά οι Γερμανοί, μετά από εκεί και πέρα. Κλείνει και η αγορά, μωρέ. Τι ώρα είναι, 7.30. Βλέπεις τι μου δείχνει. Πότε αυτό εδώ. Μόνο αυτό εδώ κοιτάω. Τίποτα, πότε αυτό εδώ. Τίποτα, μην το ψάχνεις. Ξέρεις που κοιτάω από εδώ. Ευθεία, μπράιτε. Ναι, είναι ρύθμιση αυτό. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Για ποιο είναι το center. Τίποτα σου λέω. Το έχω 2 μέρες εδώ. Θέλουν update οι χάρτες. Πώς θα τους κάνω update. Θέλω ένα update. Δεν μπορεί να ξαφνικά μου δουλεύει σωστό. Κολούμπα Στράσε. Ωραία. Από εδώ μόνο μπορώ να κοιτάω. Από πουθενά άλλο. Τι ωραίο μέρος εσύ, Κολονία. Παιδιά, τους χαιρετισμούς μου. Αυτό θέλω για να πίνω καφέ. Αυτό θέλω. Αυτό εδώ. Εσύ τι ωραίο μέρος η Κολονία, ρε φίλε. Ε? Θέλω να δώσω, κυρίες και κύριοι, τους χαιρετισμούς μου σε όσους φίλους του καναλιού μας παρακολουθούν και τα λοιπά και είναι από την Κολονία. Είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου πόλη στη Γερμανία. Λόγω τοποθεσίας κυρίως. Και έχει και ωραία έτσι αύρα. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Δροσερά καλοκαίρια με ήπιους χειμώνες. Προσέξτε λίγο στον πάγο. Μην πειράζει, ε. Α, πάνε. Μια μπλούζα παραπάνε. Εις. Δώρε. Πού πάμε. Κάτσε λίγο, γιατί έχω και το χοτέλ να κάνω. Βγήκαμε στο κεντρικό πάλι. Αυτό τι είναι. Ωραίο. Εμπορικό. Πού πάμε από εδώ. Πάμε να κάνουμε μαμ, να το είδα. Μετά πού πάμε. Πάμε Ντίζεντορφ, λες, ή πάμε Φραγκφούρτη. Ντίζεντορφ, πιο κοντά. Θα νυχτώσει τώρα, Βασίλειο. Ντίζεντορφ, ε. Ντίζεντορφ. Θα φάμε το ψαράκι μας τώρα, το γερμανικό ψάρι. Αυτή τώρα εδώ πέρα, εδώ είναι η κίνηση, έτσι. Ναι. Μετά μπορεί να είναι σε μια συνοικία γεμάτο εστιατόριο να γίνεται χαμός. Ναι. Το οποίο εμείς δεν θα το κάνουμε το βίντεο ολοκληρωτικό. Όχι, εμείς ήρθαμε για μας να πάμε στον Globetrotter να δεις αυτά που θες και να κόψουμε μια γύρα να φάμε και ναι. Να φύγουμε. Yes. Έχουμε ταξίδι. Είμαστε πόσες μέρες στους δρόμους από την Κυριακή. Κυριακή, Δευτέρα. Πέντε μέρες είμαστε στους δρόμους. Α, έτσι είναι το πρόβλημά του. Όλη την ημέρα στο αυτοκίνητο και στάση εδώ, στάση εκεί, το ένα το άλλο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ψαχτούμε λίγο εδώ πέρα. Ναι.
Κοίταξε, τώρα θα σταθούμε λίγο σε αυτές τις πόλεις που έχει ψωμί, αυτά όλα που λες και εσύ. Ναι. Να δούμε, να, καμιά συνεργασία, κάνα έτσι. Τόσα μπάου ψωμί. Γίνονται, πώς ψωμί. Το λένε. Μπάου, καλά τα λέω, τόσα έργα. Μπρότο. Δεν έχω πει ούτε σε ένα μαγαζάκι μέσα. Έχει και εδώ πάντως κάτι φύρες, παιδί μου. Έχει φύρες. Ναι, ναι. Δεν βλέπεις κάτι φάτσες. Πού πας και τους βλέπεις, εγώ δεν έχω δει κανέναν, ούτε ένα. Όχι πολλούς, αλλά έχει όμως. Α, εντάξει. Εδώ πάμε. Καθίσουμε και όλα εδώ. Κάτσε λίγο να τους δείξω. Το αγαπημένο μου φασφουντάδικο. Δεν είναι φασφουντάδικο, ψαράδικο. Ναι ρε παιδί μου, εδώ. Ναι. North Sea έχει ψάρια, ελπίζω να έμεινε τίποτα. Τι είναι αυτό? Ένα ψάρι, δεν ξέρω τι είναι, φανταστικό. Τέλειο. Ψάρι, βραστό, ψητό, τι είναι? Ψητό. Και τι βαθμολογία το βάζεις αυτό εσύ τώρα? Το βάζω 9,5. Έλα ρε φίλε. Ναι. Να δοκιμάσεις. Εγώ πήρα αυτό με ψάρι και κρεμμύδι. Σένα είναι ομό ψάρι. Υγιεινό όπως πάντα. Ναι. Τι να σου πω. Το άλλο το στρόγγυλο τι είναι, πατάτες? Ναι. Και μια σως πολύ ωραία. Ωραία, θα το δοκιμάσω σε λίγο. Να το βαθμολογήσω. Περίμενε. Δοκίμασε τώρα. Φανταστικό μιλάμε. Έλα και λίγο πατατούλα με σως. Είναι ξερό. Λοιπόν, παίρνω λίγο. Είναι ξερό, ναι. Δηλαδή, χωρίς αυτό το άσπρο, το σώσω αυτό το άσπρο. Καλό. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. 10. Ναι, φανταστικό σου λέω. Που σου λέω είναι τέλειο. Ο λόγος που το βάζω 10 είναι γιατί είναι υγιεινό. Και νόστιμο. Δηλαδή, σαν μπακαλιάρος μου μοιάζει. Άμα ήταν υγιεινό, είχε γεύση, το βάζα 8. Εγώ έχω κρεμμύδι, ψάρι, ομό ψάρι, ντομάτα. Αντρικό. Εννιά. Ναι, μη σου πω 10. Φανταστικό. Γιατί είναι υγιεινό. Το ψωμί μας είναι λευκό. Καταλαβες. Ναι. Άμα ήταν ολικής. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να τον δώσω αυτόν κάτι. Έτσι έναν. Να δώσω. Όχι αυτό το κύριο το άσπρο. Το άλλο. Δώσω. Ναι, δώσω το σήμερα, εντάξει. Έχει τα προβλήματά τους. Εν τω μεταξύ του χάνουν κιόλας, μπορεί να το βοηθήσει και σε βρίσκει κιόλας από πάνω. Αλλά εντάξει τώρα. Εδώ είμαστε στην Άπλα, εδώ είναι τα τραμ, τα τέτοια. Δεξιά είναι το αυτοκίνητο. Ναι, όχι εδώ, το επόμενο. Ή και εδώ, εδώ βγαίνει. Ναι, και μετά δεξιά και δεξιά πάλι. Στην ουσία είναι πίσω από αυτό το κτίριο.
Με έχει περίεργο σε αυτό τίποτα. Πάντως αυτό που είπες ότι δεν ξέρεις, περνάς, έχει κόσμο και μετά μια στιγμή στην άλλη ερημώνει ο δρόμος. Ναι, ναι, ναι. Έχει κλείνει το μαγαζί, φεύγουν. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι σε αυτό το μέρος που είσαι. Ναι, ναι. Και εδώ είναι το αυτοκίνητο. Από εδώ είμαστε. Κράτα λίγο. Δεν έχω μικρόφωνο. Οκ. Ωπα, κοίτα. Ωραίο. Ναι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ό,τι προλάβαμε, θέλαμε να επισκεφτούμε το Globe Trotter. Μπορείτε να το δείτε και στο προηγούμενο επεισόδιο ή στο επόμενο, δεν ξέρω πώς θα βάλω. Ό,τι προλάβαμε, μια βόλτα στην Κολονία, την αγαπημένη μου πόλη της Γερμανίας. Αυτό το εγώ το έχω κλειδιά. Το κινητό το έχεις εσύ. Περάσαμε καλά, φάγαμε ψαράκι, υγιεινά. Το μικρόφωνο τελείωσε η μπαταρία, τώρα σας μιλάω, ακούγεται λίγο αλλιώς ο ήχος. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πού θα είναι, σε κανένα 20 λεπτό, 10 λεπτό. Δεν πω να τραβήξω.